Live photo, έξυπνα tricks και τι μπορείς να κάνεις με τις live photo που δεν γνωρίζεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Δες τώρα τι παίζεις σε αυτό το βίντεο σήμερα. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το βίντεο, χθες βασικά, την προηγούμενη μέρα, ανέβασα ένα story στο Instagram και σας ζήτησα τι θέλετε να κάνουμε για το σημερινό βίντεο. Έτσι λοιπόν, κάθομαι σήμερα το πρωί και σας φτιάχνω το βίντεο, την επόμενη μέρα δηλαδή, κάνουμε το βίντεο το οποίο εσείς ζητήσατε. Σας έδωσα δηλαδή δύο επιλογές. Αν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις σε αυτές τις επιλογές, μην ξεχάσεις φυσικά να κάνεις ένα follow στο Instagram για να μην χάνεις και εσύ τις δημοσκοπήσεις που γίνονται για τα βίντεο της επόμενης μέρας. Οπότε, αν δεν με έχεις στο Instagram, πρέπει να πας να με τσεκάρεις. Επίσης, φυσικά, πρέπει να πας να τσεκάρεις και το TikTok για νέα tips. Καθημερινά tips ανεβαίνουν στο TikTok, φυσικά με νέα και διάφορα άλλα τα οποία μπορεί και ίσως να μην ξέρεις. Θα ξεκινήσουν νέα σειρά με tips για MacBook, μόλις έρθει το καινούριο, που μάλλον θα γίνει και unboxing την Κυριακή. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν? Μετά από τη δημοσκόπηση που έγινε στο Instagram, βγήκε μάλλον η δημοσκόπηση. Υπήρχε ένας δυνατός ανταγωνισμός βέβαια. Βγήκε λοιπόν, θέλετε να δείτε live photos. Ήταν ένα βίντεο το οποίο ήθελα πάρα πολύ να κάνω και να σας δείξω έξυπνα tricks μέσω των live photos. Τι μπορείς να κάνεις με το live photos, πράγματα τα οποία μπορείς να διορθώσεις ακόμη και τις φωτογραφίες σου. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε και να δούμε πρώτα τι είναι οι live photos. Τι μπορείς να κάνεις με το live photos? Πλέον μπορείς να χρησιμοποιήσεις live photos και στο Instagram. Ναι, αν δεν το γνώριζες, τώρα το ξέρεις. Μπορείς πλέον να χρησιμοποιήσεις τις live photos και να κάνεις ένα boomerang, ενώ οι φωτογραφίες είναι live μέσω του Instagram. Θα δούμε πώς γίνεται στο τέλος αυτού του βίντεο. Οπότε μην φύγεις, περίμενε να δεις μέχρι το τέλος και θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ. Πάμε λοιπόν να μην χάνουμε άλλο χρόνο και πάμε να τσεκάρουμε τι μπορείς να κάνεις μέσα στο live photos. Το είπα πάρα πολλές φορές, αλλά ναι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος σήμερα, γιατί περιμένω κάτι πάρα πολύ καιρό και επιτέλους έχει φτάσει καβάλα. Λοιπόν, πάμε να τσεκάρουμε. Φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν από κάθε βίντεο, όχι εσείς αλλά εγώ, είναι να πατήσω record στην οθόνη για να βλέπετε όλοι εσείς. Έχω τραβήξει αυτή τη φωτογραφία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχω να σας πω ότι είναι color grading, δηλαδή την έχω πειράξει τα χρώματα. Δεν είναι προφανώς η αρχική φωτογραφία αυτή. Αλλά εάν την πατήσω, βλέπετε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι live. Ακούτε κιόλας και τον ήχο από τον κόσμο, το λιμάνι της πόλης και τα σχετικά. Εγώ, αν κάνω scroll up προς τα πάνω τη φωτογραφία, βλέπετε ότι βγάζει live, κάποια εφέ δηλαδή. Live, επανάληψη, αναπήδηση και μακρά έκθεση. Η μακρά έκθεση είναι οι λεγόμενες φωτογραφίες κλίστρου που τραβάμε, δηλαδή φωτογραφίες που κάνουν λίγο πιο smooth όλα τα αντικείμενα γύρω μας. Δηλαδή, αν πας να τραβήξεις με μεγάλο διάφραγμα, χαμηλή ταχύτητα κλίστρου, μία φωτογραφία, θα βγει πιο smooth ο ουρανός, ακόμη και η θάλασσα. Έτσι λοιπόν, εσύ αν πατήσεις την μακρά έκθεση, θα δεις ότι η φωτογραφία σου θα κάνει αυτό το εφέ του smooth. Δηλαδή, ότι η φωτογραφία είναι τραβηγμένη με μακρά έκθεση, δηλαδή με χαμηλή ταχύτητα κλίστρου. Αν εσύ πας με μια DSLR και χαμηλώσεις τέρμα την ταχύτητα κλίστρου και βάλεις πάρα πολύ υψηλό διάφραγμα, θα βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα. Και δείτε πόσο φανταστική γίνεται η φωτογραφία μας. Δείτε πόσο πραγματικά τέλεια μπορείς να δώσεις σε μια φωτογραφία σου επαγγελματικό DSLR αποτέλεσμα. Και τώρα θα σκίσω όλα τα πτυχία που γνωρίζω για τη φωτογραφία και θα σηκώθω να φύγω από το βίντεο. Όχι, πλάκα κάνω προφανώς. Λοιπόν, δείτε πόσο φανταστικό αποτέλεσμα. Μια φωτογραφία που είναι τραβηγμένη με DSLR, όχι, με iPhone, και μπορείς να τη δώσεις να έχει το αποτέλεσμα μιας DSLR. Ναι, λοιπόν, μπορείς να το κάνεις. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε όμως και τα υπόλοιπα. Μπορείς να κάνεις αναπήδηση στη φωτογραφία. Δηλαδή, εάν το πατήσεις αναπήδηση, η φωτογραφία θα κάνει μία επανάληψη αυτό εδώ τύπου GIF. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φωτογραφία σου σαν ένα γκιφάκι, το οποίο μπορείς να ανεβάσεις φυσικά και να το χρησιμοποιήσεις να κάνει μία επαναλαμβανόμενη κίνηση. Εάν κάνεις πάλι scroll up προς τα πάνω, μπορείς να κάνεις την επανάληψη. Η επανάληψη επαναλαμβάνεται συνέχεια το βίντεο από την αρχή, και πάει λέγοντας. Η live photo είναι σταθερά το live photo που είχες. Εμείς όμως θα κάνουμε το εξής. Θα αφήσουμε τη live photo όπως ήταν, φυσικά, και θα πάμε να σας δείξω κάτι άλλο. Θα τραβήξω μια φωτογραφία με το κινητό μου. Βλέπετε ότι εγώ στην φωτογραφία αυτή τη στιγμή είμαι με κλειστά μάτια. Δεν πτωούμαι όμως και δεν αγχώνομαι γιατί έχω χαλάσει τη φωτογραφία. Όχι, δεν την έχω χαλάσει, απλά μπορώ να πάω να την ρυθμίσω. Πάμε λοιπόν και πατάμε επεξεργασία. Μόλις πατήσουμε εξεργασία, θα πάμε τέρμα αριστερά που έχει την βούλα του live photo. Δηλαδή δίπλα από το άκυρο και το πατάμε. Βλέπετε λοιπόν ότι μας βγάζει κάποια καρέ. Αυτά τα καρέ είναι τα καρέ της live φωτογραφίας. Έτσι λοιπόν, εγώ μπορώ να διαλέξω ένα διαφορετικό καρέ την ώρα που έχω ανοιχτά τα μάτια μου. Κρατάω το ίδιο κάδρο ακριβώς, σταθερό, αλλά μπορώ να βάλω μια φωτογραφία
να έχω ανοιχτά τα μάτια. Έτσι λοιπόν προχωράω το καρέ προς τα πίσω και βλέπετε ότι εδώ τα έχω ανοιχτά. Οπότε λοιπόν επιλέγω αυτή να γίνει η βασική φωτογραφία της live photo. Οπότε πατάω να γίνει βασική φωτογραφία και έτσι λοιπόν πατάω τέλος. Και βλέπετε ότι έχω τραβήξει μια φωτογραφία που έχω ανοιχτά τα μάτια. Σε αυτήν τα είχα, στην προηγούμενη τα είχα κλειστά και έτσι λοιπόν επέλεξα ένα καρέ φωτογραφία στο οποίο έχω ανοιχτά τα μάτια. Έτσι λοιπόν τέρμα σε λάθος φωτογραφίες. Τέρμα σε φωτογραφίες που παίζουν κακές γκριμάτσες. Τέρμα σε φωτογραφίες που έχουν κλειστά μάτια. Θα τραβάς live photo και θα μπορείς να ρυθμίζεις οποιαδήποτε βασική φωτογραφία θέλεις εσύ για τις φωτογραφίες σου έξυπνα και γρήγορα. Είναι πραγματικά ένα τρικάκι το οποίο σίγουρα μπορεί και να μην γνώρισες. Πάμε τώρα να τσεκάρουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ δυνατό και κάτι πάρα πολύ έξυπνο το οποίο πλέον γίνεται στο Instagram επίσημα. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε το Instagram και πατάμε να κάνουμε νέο story και επιλέγουμε να ανεβάσουμε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι live. Έτσι λοιπόν εγώ αν κρατήσω πατημένη την οθόνη βλέπετε ότι γίνεται boomerang. Έτσι λοιπόν η live photo μετατρέπεται πάρα πολύ εύκολα σε Instagram σε boomerang και κάνει την αναπήδηση και βλέπεις ότι έχει την κίνηση του boomerang. Έτσι λοιπόν κάνεις ένα πολύ όμορφο και ωραίο αποτέλεσμα σε stories στο Instagram χρησιμοποιώντας τις live photos. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe, φυσικά το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα δημοσκοπήσεις, αλλά και φυσικά δωρεάν εφαρμογές που βγαίνουν κατά καιρούς στο App Store. Επίσης, μην ξεχάσεις, την Κυριακή έχουμε το δυνατό unboxing. Επιτέλους έχει έρθει, πάνω το παραλάβω. Έχω πάρα πολύ hype για αυτό που έρχεται, οπότε μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά ωραία πράγματα. Κυριακή έχουμε unboxing, αν και δεν νομίζω να αντέξω μέχρι την Κυριακή. Θα τα ανοίξω, οπότε μάλλον μπορεί να είναι ένα unboxing διαφορετικό. Θα τσεκάρουμε, θα δούμε. Σίγουρα όμως θα έχει συγκριτικό με το προηγούμενο laptop, δηλαδή με το μοντέλο του 2017, το 15 που είχαμε το J7. Σίγουρα θα τα βάλουμε κάτω να δούμε ποιο συγκριτικά είναι καλύτερο, όπως καταλάβατε το laptop έχει έρθει. Έτσι λοιπόν, σας αφήνω και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.